Όταν σε ένα παιχνίδι ισοφαρίζει ουσιαστικά στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, νομίζω ότι μας έχει μείνει μια πολύ μεγάλη πίκρα. Και θα υπενθυμίσω τα λόγια που είπα πριν μερικές μέρες και κάποιοι αναρωτηθήκατε γιατί το λέω. Μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη, το δεύτερο ημίχρονο θα το είχε διαχειριστεί καλύτερα το αποτέλεσμα, θα είχε τελειώσει το παιχνίδι, δεν θα πήγαινε σε αυτό το ρυθμό που προσπαθούσαμε κάθε φορά που παίρναμε την μπάλα, αντί να την κρατήσουμε και να ηρεμήσουμε με τον αντίπαλο να έχει άγχος και να ρισκάρει αρκετά, γιατί έπαιζε ουσιαστικά με 4 επιθετικούς και με ένα παίχτη πίσω από τους επιθετικούς, με μεγάλο ρίσκο. Θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα το παιχνίδι, να κρατήσουμε καλύτερα την μπάλα, να είμαστε πιο ήρεμοι και να τελειώσουμε μια από τις φάσεις που βρήκαμε όταν ο αντίπαλος ήταν ανοιχτά. Σίγουρα είμαστε στεναχωρεμένοι, αλλά νομίζω ότι μέρα με τη μέρα αυτή η ομάδα θα είναι καλύτερη. Πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα απέναντι σε μια καλή ομάδα που το τελευταίο διάστημα και με την έλευση του καινούριου προπονητή παρουσιάζει ένα διαφορετικό πρόσωπο και προερχόταν από συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Ξέραμε πολύ καλά τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ήμασταν πολύ διαβασμένοι στο παιχνίδι. Βγάλαμε ευκαιρίες, παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο σε μια δύσκολη έδρα και παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, τα παιδιά κυνηγήσανε το παιχνίδι μέχρι και το τελευταίο λεπτό και πιστεύω ότι το γκολ που πετύχαμε έστω και στο τελευταίο λεπτό το δικαιούμασταν σύμφωνα με την εικόνα του παιχνιδιού. Συγχαρητήρια στους παίχτες για τον βαθμό της ισοπαλίας. Εμείς έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να πάρει αποτελέσματα και εκτός έδρας και απέναντι σε καλές ομάδες. Και καλή συνέχεια στο κύριο Παντελίδη και στον Ολυμπιακό Βόλο. Όπως είπε και ο προπονητής μου, μας αφήνει μια πίκρα το αποτέλεσμα, γιατί στην ουσία στο τελευταίο λεπτό δεχτήκαμε ένα γκολ. Όπως είπε, στο τέλος μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα το παιχνίδι. Είχαμε το σκορ μπροστά, ήμασταν στο σκορ μπροστά, μπορούσαμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Μας αφήνει μια πίκρα στο τέλος που δεχτήκαμε τον γκολ, συνεχίζουμε, κοιτάμε να ξεκουραστούμε και να πάμε στο επόμενο παιχνίδι με την Καβάλα, να διεκδικήσουμε τους 3 βαθμούς και εκεί πέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Καλονής και εμείς συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το τεχνικό team όλους. Είμαστε, πιστεύω, για το θετικό αποτέλεσμα που πήραμε, ήμασταν πολύ καλή σήμερα. Μετά το γκολ που δεχτήκαμε, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι καλύτερο.